Αν ο κόσμος αντέχει και άλλη επιδείνωση στα οικονομικά, γιατί σκέφτεται, αν έρθει πάλι ο Σαμαράς τα πράγματα, δεν θα είναι χειρότερα. Μία από τα ίδια λοιπόν, δεν θα κάνει. Λοιπόν, ποια θα είναι η βάση της διαπραγμάτευσης? Εάν ο κόσμος, κυρία Σαράφογλου, φοβόταν αυτό το οποίο λέτε, δεν θα είχε φτάσει 60% να μην θέλει εκλογές. Αυτό που ονομάζει ο κύριος Σαμαράς νέα συμφωνία είναι ένα στημένο παιχνίδι εκβιασμού. Στήθηκε για να εκβιαστεί η Ελλάδα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται, κυρία Μπακογιάννη, και καλούμε τον ελληνικό λαό να πάρει θέση σε αυτό υπεύθυνη, δεν πρέπει να δεχτούμε από εδώ και πέρα να κυβερνιόμαστε με το πιστό ή στο κράτο. Τέρμα οι εκβιασμοί. Τέρμα οι εκβιασμοί. Τέρμα οι εκβιασμοί. Τέρμα οι εκβιασμοί. Το όπλο τώρα το έχει ο λαό. Το όπλο το έχει ο λαό. Προσέξτε, μη φέρετε άλλο μνημόνιο 10 φορές χειρότερο. Και αυτό καταλαβαίνω ότι πάμε και σε εκλογές κλπ. Λοιπόν, η ελπίδα που περιμένει ο κόσμος. Η ελπίδα περιμένει η Ευρώπη, έχει όνομα, είναι στο χέρι μας. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει πρωταγωνιστής θετικός των εξελίξεων. Λοιπόν, κύριε Δραγασάκη,